Το λόγο έχει ο Μάζης Αντρέας, χειρούργος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων. Ήθελα να πω αρχικά ότι θα σταθώ κυρίως να θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση γιατί τώρα πρέπει να πάμε με το ΚΚΕ. Αυτοί που μίλησαν προηγούμενα είπαν πολλά πράγματα για την υγεία και για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σήμερα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όση πολιτική μοιοπία και αν διαθέτει κανείς, είναι αδύνατο να μην διακρίνει σε ποια κατάσταση έχει οδηγηθεί σήμερα η ζωή του λαού μας από τη δράση των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια. Τι υποφέρει η λαϊκή πλειοψηφία και τι περιμένει εάν δεν αντιδράσει. Γιατί λοιπόν τώρα με το ΚΚΕ. Η συστάθμιση με το ΚΚΕ αποτελεί σήμερα τη μόνη λύση για την αντιμετώπιση της σκληρής και αδυσόπιτης επίθεσης που με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία 10 χρόνια υλοποιεί, άρχισε τάξη και οι υπηρέτες της. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, του τραπεζίτη της Lehman Brothers Παπαδήμου, τη ΣΥΡΙΖΑ, όλες αυτές έφεραν το 19ο αιώνα στα εργατικά δικαιώματα, στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, παγίωσαν κλίμα αυταρχισμού. Ταυτόχρονα μετέτρεψαν τη χώρα σε αβίδιστο αεροπλανοφόρο των Αμερικάνων, άνοιξαν τις αγκαλιές, άρχισαν να αγκαλιάζονται με τον φασίστα Νετανιάχου και το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και υπάκουσαν μέχρι κεραίας στα κελεύσματα και στις απενταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Απαγορεύτηκαν οι πορείες, οι συγκεντρώσεις, οι απεργίες. 9 στις 10 απεργίες κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές. Έβαλαν αστυνομία στα πανεπιστήμια. Υποβάθμισαν σοβαρά τη δημόσια υγεία, τα είπε προηγουμένως ο Κώστας, και την παιδεία. Πρόσφατα ποινικοποιούν και την άποψη, νομοθετώντας περί διασποράς ψευδών ειδήσεων. Και βάζουν μπροστά στον ποινικό νόμο ακόμα και ένα που θέλει να πει την άποψή του. Τους καλλιτέχνες και εμάς που λένε κάποιες απόψεις εδώ πέρα. Μεγάλο ποσοστό του λαού μας ζει στα όρια της φτώχειας με μειωμένες αποδοχές, αύξηση των πάντων, ιδιαίτερα των πάγιων εξόδων κάθε εργαζόμενου και κάθε οικογένειας. Η ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους, αντιμετωπίζεται με ασπιρίνη του τύπου ελαστικό ωράριο, 200 ευρώ το μήνα για 10 ώρια απασχόληση και απολύσεις όποτε γουστάρουν. Τα κέρδη πιστωτών και ομίλων αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι γνωστό εξάλλου ότι το κέρδος αποτελεί την κινητήρια δύναμη στον καπιταλισμό. Ο Μάρξ πριν από 160 χρόνια έλεγε ότι το κεφάλαιο πρέπει να τρέμει το κεφάλαιο για την απουσία του κέρδους. Με κέρδος 20% ενθουσιάζεται, με 50% αποθρασύνεται, με 100% καταπατάει κάθε ανθρώπινο δικαίωμα και με 300% κέρδος δεν διστάζει μπροστά σε κάθε έγκλημα. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη συμβιβαστική μυρολατρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε τη σκητάλη στη Νέα Δημοκρατία, τη σκάζω αριστερά που λέει ένας φίλος μου, που μέσα στο ζόφο που βιώνουμε ανακάλυψε την προοδευτική κυβέρνηση και ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Προφανώς θεωρούν ότι ο λαός έχει ξεχάσει τι κάναν αυτοί, όντας κυβερνήτες. Πρέπει να ξεχάσουμε την πολιτική εξαθλίωση του λαού, τις θελαστικές εργασιακές σχέσεις, την υποταγή στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Υπόθεση που οδήγησε στον εκφυλισμό και της έννοιας αριστερά. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πάντα εδώ, με τις τραγικές αντινομίες της, με τη βαρβαρότητά της, αλλά με κάποιους που δεν τα παρατάνε, που δεν χάνουν την ελπίδα, που είναι σίγουροι για τη στάση και το δίκαιο που υπηρετούν. Το ΚΚΕ αποτελεί την αιχμή του δόρατος στους αγώνες για την ανατροπή της πολιτικής τους και κάνουν σκληρό αγώνα να το αποκλείσουν, να διαστευλώσουν τις απόψεις του. Πολλά ιστορικά στοιχεία μιλούν για τη φροντίδα και τις περιποιήσεις που υπέστησαν οι κομμουνιστές όλα αυτά τα 100 χρόνια, πάνω από 100 χρόνια που ζούνε. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ένα πράγμα που με εντυπωσίασε. Μετά το ιδιώνυμο του Βενιζέλου το 1929 και για 3 χρόνια, μέχρι το 1933, η άρχουσα τάξη της Ελλάδας είχε επιτύχει 27 δολοφονίες, 13.050 συλλήψεις, 2.400 καταδίκες σε φυλάκιση, 2.000 χρόνων, 684 χρόνια εξορίας. Πηγαίνανε ο καθένας ένα χρόνο εξορία τότε. Και 1.479 ξυλοδαρμούς. Είναι γνωστή η συνέχεια. Μεταξική δικτατορία, ακροναυλίες, εξορίες, παράδοση μετά των φυλακισμένων στους Γερμανούς και η ηρωική δεκαετία του 40 με την αντίσταση και τις διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες και τις εκτελέσεις.
Να αναφέρω και μια προσωπική ιστορία σύντομα. Το 1967, όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στην Αθήνα στην ιατρική σχολή, προσέγγισα το δικτατορικό κίνημα και λόγω του γεγονότος ότι είχα και ένα προσωπικό οικογενειακό βίωμα. Προσπάθησα τότε να προσεγγίσω τον μαξισμό, απέτυχα εκτρά. Έπεσε στο χέρι μου μια μετάφραση του κεφαλαίου του Γιάννη Σκουριώτη τότε. Δεν τα κατάφερα καθόλου, είχα μεσάνυχτα από αυτά και ακόμα έτσι είμαι. Στη συνέχεια οι επαφές, οι φιλίες, οι εικόνες, η αγάπη για τη δουλειά μου, στην οποία ήμουν αφοσιωμένος μισό αιώνα, με οδήγησε σε μια έγνοια για αναζήτηση πορείας. Τότε, το 1975, πριν από 46 χρόνια, στο Αγροτικό Ιατρείο Λουσικών, συνάντησα έναν σύντροφο, τον Σπύλιο Σπυλιωτόπουλο, και μου πρότεινε. Και για 15 χρόνια δούλεψε στο κόμμα. Μετά και συνέχισα να κάνω μόνο τη δουλειά μου για 3 δεκαετίες. Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, και αφού πέρασα μερικά στα οποία προσέγγισα διαφωνίες, μερικοί έδειχναν να τα απολαμβάνουν αυτά, προβάλλουν τα στοιχεία κριτικής με επιθετικούς και καμιά φορά και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς απέναντι στο ΚΚΕ, εγύρισα σελίδα επιστρέφοντας στο κύριο. Και αυτό το κύριο, πέρα των κατόχων, της άποψης των κατόχων ανθέτων θεωριών, αποτελεί η συστράτευση με το ΚΚΕ, που με σταθερότητα, οργανωτική επάρκεια και οριμότητα μας καλεί σε αγώνες. Πριν 3 χρόνια, δέχτηκα από τον Δήμαρχο, τον Κώστα τον Πελετίδο, συνάδελφο, μια πρόταση και συμμετείχα στη λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές εκλογές. Και μετά από λίγο είχα μια ιδιαίτερα τιμητική πρόταση να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις πολιτικές εκλογές. Το οποίο και έκανα. Με δεδομένη την κριτική διάθεση που έχω για όλα, έργα, καταστάσεις, αποφάσεις και μακριά από ειδικές ανιχνεύσεις και ερμηνείες χωρίς ίχνος βιογραφικής αυθεντικότητας, εμπιστεύομαι απόλυτα τη θέση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για συστράτευση. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν αποτελεί την έσχατη παρηγορία των καταπιεσμένων, αλλά τον οδηγό για δράση, για αγώνες και για κάθε καλό προαιρέτητο και δημοκρατικό άνθρωπο. Και αυτό το δρόμο θα πάρουμε. Η καιρή είναι δύσκολη, μα πάντα ήταν έτσι. Πρέπει να παλέψουμε, να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς τους, να πορευτούμε με το ΚΚΕ. Να ονειρευτούμε κι εμείς, όπως χιλιάδες κομμουνιστές ονειρεύτηκαν, πάνω από 100 χρόνια πάλεψαν, χτυπήθηκαν, νικήθηκαν, κέρδισαν, δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν και έμειναν πιστοί στην υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού. Μέχρι τέλος. Τέλος να θυμηθούμε, θυμάμαι μια κουβέντα της συντρόφης της Άλκας Παπαρίγα, σε μια συνέντευξη πριν από 2-3 χρόνια που είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κομμουνιστές δεν αποχωρούν. Μέχρι το τέλος προσφέρουν. Γεια χαρά.